Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ βλέπω και στον ριζοσπάστη 7 σημεία τα οποία θέτει το ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας. Αυτό για ποιο λόγο να γίνει? Δεν υπάρχει ανάγκη να γίνει στην παρούσα φάση. Θα σας πω. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι δεν ήταν μοιραίο να φτάσουμε ως εδώ και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον αδιέξοδο δρόμο. Αυτό φωτίζουν οι προτάσεις μας. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μοιραίο να μετράμε απώλειες και να συζητάμε αν πρώτα θα καταρρεύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, και δεν θα το συζητήσουμε αυτό τη στιγμή που καταραίει, προφανώς θα πάρουμε μέτρα πριν, ή αν θα μετράμε μεγαλύτερες απώλειες από χρέη, λουκέτα και ουρές ανέργων. Αυτό που πρέπει να ιτηθεί και στο οποίο στοχεύει και το σύνολο των προτάσεών μας είναι μια πολιτική η οποία θυσιάζει συνεχώς το σύνολο των αναγκών μας για να μείνει στο απειρόβλητο η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων. Και εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Πρώτο, στο θέμα της υγείας. Τα διαθέσιμα αυτή τη στιγμή χρήματα, οι διαθέσιμοι πόροι, θα δοθούν για να διασφαλιστεί ακόμα περισσότερο η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα στον χώρο της υγείας, ή θα δοθούν για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας? Ναι. Εδώ δεν υπάρχει μια χρυσή τομή. Κάποιος θα πληρώσει την ύφη. Άρα λέτε είναι μονόδρομος η επίταξη. Κάποιος από τους δύο, λέω, θα πληρώσει την ύφη, ή το κεφάλαιο ή οι εργαζόμενοι. Αντίστοιχα, όταν εισηγείται η κυβέρνηση lockdown και δεν προτείνει μείωση του εργάσιμου χρόνου, αλλά προτείνει στη συνέχεια 10 ώρα και 12 ώρα, είναι φανερό ποιος θα πληρώσει την ύφη. Αντίστοιχα, όταν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διασφαλίζει φορολογία στους μεγάλους ομίλους λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων, είναι φυσικό να λέει ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ να δώσω σε 700.000 ανέργους. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις οι οποίες ωφελούν όλους. Όχι, σε αυτή τη φάση έχει αφήσει ακάλυπτο ένα μεγάλο μέρος εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων αυτή τη στιγμή. Κύριε Παπαδόπουλε. Και λέω το εξής. Ναι. Όχι, να δούμε τα συγκεκριμένα δεδομένα τώρα, όχι να μιλάμε γενικά. Γι' αυτό να και σας λέω. Όμως και ειδικά. Ναι, ναι, να με ρωτάτε, και γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή κάποιος από τους δύο πρέπει να πληρώσει την ύφη. Η λογική της χρυσής τομής που μπορεί να τους ωφελεί όλους δεν υπάρχει, και ο κοινός υπουργός που προτείνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι για να εφαρμόσει την πολιτική του αδιεξόδου που μας έφερε εδώ. Και που αν συνεχίσουμε σε αυτόν τον καταστροφικό δρόμο, θα μετράμε τη μία απώλεια μετά την άλλη. Στον κοινό υπουργό διαφωνείτε, ήταν ξεκάθαρο στην επίταξη, επειδή το ρώτησε και ο Γιάννης. Βεβαίως, γιατί λέω ότι αυτή τη στιγμή διαφωνούμε όχι στην επίταξη γενικώς. Ίσα-ίσα εισηγούμαστε επίταξη χωρίς αποζημίωση του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα. Πραγματική δηλαδή επίταξη, για να εξοικονομηθούν πόροι που πρέπει επιγόντως να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε σαφείς. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν φτάσαμε εδώ σε αυτή την κατάσταση με πολιτικές ευθύνες μόνο της τελευταίας χρονιάς. Είναι μια ολόκληρη πορεία που οδήγησε στη σημερινή κατάσταση τους μισθωτούς, τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυταπασχολούμενους να πνιγούν στα χρέη, να μιλάμε για λουκέτα, να μιλάμε για ουρές ανέργων και για φτώχεια. Και από αυτή την άποψη θα ήθελα πρώτα απ' όλα να επισημάνω ότι δεν είναι ο μοναδικός κίνδυνος αυτή την περίοδο ο κορονοϊός. Έχουμε μια σειρά άλλες πολύ σοβαρές ασθένειες. Έχουμε την αδυναμία του δημόσιου συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει τους καρκίνους, τις καρδιοπάθειες, την αναβολή επισκέψεων και χειρουργείων. Έχουμε σοβαρά προβλήματα στην υγεία από τη φτώχεια και την ανεργία. Δεν υπάρχει μονάχα ένας παράγοντας που είναι απέναντί μας. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση υπάρχει μια πολιτική που στηρίζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Την τροπολογία Κικίλια τη στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τη στήριξε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει η πολιτική που αντιπροτείνουμε εμείς, να βγει ορμητικά ένα κύμα λαϊκής αντεπίθεσης που θα πει φτάνει πια σε αυτήν την αδιέξοδη πορεία. Θα οργανώσει την αντεπίθεση απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, που είναι η θυσία σήμερα των αναγκών μας στο βωμό του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτό πρέπει να πούμε φτάνει πια.